Θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον αντιπρόεδρο της δομής στο όνομα του Άλκη, τον κύριο Μανώλη Ανδρεαδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ, καλησπέρα. Τι γίνεται, Μανώλη, καλά? Όλα καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πες μας τι ακριβώς θα γίνει την Κυριακή, με αφορμή βέβαια το παιχνίδι του Άρεως με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η δομή μας, η οποία έχει αποκτήσει πλέον και νομική υπόσταση, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, ξεκίνησε άτυπα με μια σειρά από δράσεις το προηγούμενο διάστημα. Κορυφώθηκαν εκεί στην αρχή του καλοκαιριού, μάλλον στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, με την πράβευση του Σέρχιο Αραούχο, για όσους θυμούνται. Οπότε στην συνέχεια, και ενώ μπαίνουμε στην καινούργια αγωνιστική περίοδο, εμείς έχουμε ούτως ή άλλως την διάθεση και την πρόθεση να βραβεύουμε και να ενέργειες και ανθρώπους και φορείς και συλλόγους που είναι στην κατεύθυνση και έχουν την ίδια φιλοσοφία με εμάς. Η φιλοσοφία δική μας είναι ότι η οπαδική βία δεν έχει θέση στον αθλητισμό και ότι ο αθλητισμός μόνο ενώνει. Και στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος του Πανετολικού, όπως και πάρα πολλοί σύλλογοι βέβαια στην Ελλάδα, απλά ο Πανετολικός συγκίνησε με το συγκεκριμένο πανό, το οποίο πανό, για όσους το θυμούνται, βγήκε σε έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό με τα έσοδα να πηγαίνουν σε ένα σχολείο παιδιών με ειδική ανάγκη στη Βέρεια. Το πλειοδοτικό διαγωνισμό τον κέρδισε ένα μέλος της δομής μας και είναι πλέον στην κατοχή μας. Ανεβαίνει σε κάποια επιλεκτικές δράσεις που κάνει η δομή, και όταν είδαμε την κλήρωση που ήταν τόσο κοντά στην έναρξη του πρωταθλήματος, θεωρήσαμε καλό να έρθουμε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους του Πανετολικού για να ξαναπάμε το συγκεκριμένο πανό στον χώρο που αναρτήθηκε για πρώτη φορά, και με την ευκαιρία να τιμήσουμε τόσο τον δημιουργό του, όσο και τον κύριο Χρήστο Παπανίκο, νομίζω λέγεται, όσο και τον σύλλογο του Πανετολικού που συμμετείχε στο πένθος για την χαμό του, για τη δολοφονία του Άλκη. Οπότε βρήκαμε ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα από τον Πανετολικό, από τον μεγαλομέτωχό του μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο με τον οποίο συνομιλήσαμε. Οπότε μέσα από την... είχαμε και την ευκαιρία και να βρεθούμε και μαζί τους με αφορμή το παιχνίδι του Πανετολικού εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα. Οπότε είχαμε και μια διαζώσης συνάντηση και μπήκε σε μια διαδικασία υλοποίησης, το να παραστούν κάποια μέλη της δομής στο Αγρίνιο, όπου θα γίνει ένα τελετουργικό με την ανάρτηση του πανό στον χώρο που θα μας υποδείξουν οι άνθρωποι του Πανετολικού, και σαφώς από την πλευρά μας και εμείς θέλουμε να τους τιμήσουμε για ό,τι έχουν κάνει σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, αυτό θα γίνει στο μάτς της Κυριακής, έτσι, στο Ναι, ναι, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. Θα γίνει, θα είμαστε μια ολιγομελής αντιπροσωπεία μελών της δομής και θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Μάλιστα. Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είναι, βέβαια, το προκύπτουν από ένα άσχημο, από ένα τραγικό γεγονός, αλλά αυτές είναι κινήσεις που τιμούν, που θέλετε να τιμήσετε, τέλος πάντων, τον άνθρωπο που χάθηκε, όλοι αυτοί. Και το συνεχίζεις, και το σημαντικό για μένα είναι ότι δεν ξεχνάτε. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεχαστεί φυσικά αυτό, εννοείται. Δεν ξεχαστεί ποτέ. Είναι ο πρώτος άξονας των ενεργειών μας, το να μην ξεχαστεί αυτή η ιστορία, και σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο να πρέπει να γίνονται ενέργειες που να στοχεύουν στο να ο καθένας από το δικό του μετερίζει να συμβάλλει στην εξάλληψη αυτών των φαινομένων που μόνο κακό κάνουν στον αθλητισμό που αγαπάμε, πιστεύω. Έτσι, ακριβώς όπως το είπες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.